Λοιπόν, γεια σας και χαρά σας. Γεια σας και χαρά σας από το κλειστό γήπεδο των Μελισσιών. Τι παιχνίδι θα δούμε. Μισηχρόνης, ο rebound επιμένει. Οι ελιπέστατοι Gladiators αντιμετωπίζουν την ομάδα Τρόμο του Νίκου Πετρόπουλου, του μεγάλου αρχηγού. Gladiators οι οποίοι έχουν απουσίες. Ρούμπιο. Χρυσός, σιγά μην το έκανε, από εκεί. Κατεξοχήν σουτέρ, πάρα πολύ καλός. Του τριών πόντων. Πάρα στο σίδερο. Στον διάδρομο προσπάθησε να τελειώσει με το αριστερό. Καλύτερο το 14 δυνατό. Το συγχρόνισε. Καθαρίζουν την υπόθεση. Αμυντικό rebound. Μέσα από πού. Τρεις. Πάρα Στεφάνη. Είναι στο 4-0 προς τα Gladiators. Χρυσός. Θα ξυλέψουν την μπάλα. Ο Κούτας ο πρωταγωνιστής. Γραμμάρης. Γιατρής. Έρκολ. Δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Βγαίνει από τα σκρίνο ο Βανταλίδης και δεν θα λαμπέψει. 6-0. Οι Gladiators του γυρνάνε ιδανικά την αναμέτρηση. Έτσι η μίσα στόχησε. Πετρόπουλος. Βενέτης. Γκάβαρης, το πρώτο καλάδι για τους Μίρμιντορς είναι γεγονός. Νάνος. Πάρα στην κολόνα της ομάδας, στον Χριστόπουλο. Κούτας. Τσιμής. Πάει προς το καλάθι. Δεν καταφέρει να πετύχει τους δύο πόντους για την ομάδα του. Καμία ευκαιρία για να μειώσει τους δύο. Χριστόπουλος. Χριστόπουλος μαζεύει.
Βενέδης. Πάρει την προσπάθεια. Έστω την γραμμή δεν έχεις και δεν μιλάω τότε. Δεν θα βρεις τότε. Χρυσόπουλος. Τραχοβίτας. Ο Πετρόπουλος θα στόχισε. Παραμένει, μη συγκρώνει, νάνο. 8-2. Πάμε σε time out. Δεν τα πράγματα για τους Μίρμιντος δεν έχουν ξεκινήσει καθόλου καλά. Οι Gladiators μπαίνουν στο παρκέ με σπασμένα τα φρένα. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Ψέματα, οι Μίρμιντος παίζουν με 4 γκάρτ. Καθαρά. Συγχρόνης, Τρίτσος. Το ριμπάτο τον Βενέντι. Οι Μίρμιντος θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την αθλητικότητα και την ενέργεια που τους δίνει το νεαρό της ηλικίας των Βενέτη, Τσιμή, Μπούτα. Να το ανοίξουμε το παιχνίδι, να πάμε σε ένα γρήγορο ρυθμό. Στον πάγκο στη θέση του Θωμάς. Καλός Σάγκας. Τσιμής. Μπάλα σαν τον Μπούτα. Καλός Σάγκας. Στον Μπούτα. Καλάθι. Και θα βάλει μπροστά την ομάδα του με έναν. Είναι η πρώτη φορά που οι Μίρμιντονς παίρνουν κεφάλι στο σκορ. Ο Τσιμής θα κλέψει και θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές. Την μπάλα στο σίδερο. Λέω. Χριστόπουλος στον πάγκο.
Βαλίδης, Νάνος, Γκαλάς, Πέτσος και Μισικρόνης. Τρεις Ερμπολ Συγχρόνης Μάλα στο σίδερο Κούτας Φιχτάει από το Βενέτη Να αλλάξει πλευρά. Καλό Σάκας. Θέλησε να βρει τον Μπούτα. Αλλά και πάλι σαν θέλει για τον Μπούτος. Το παιχνίδι στην απόλυτη ισορροπία στο 10-10. Λάθη πιλατών τώρα. Συνέχεια.
Τρίτο φάουλ του Θωμά, να κατάλαβα καλά, νομίζω ναι. Συγκρόνης Χριστόπουλος Γαλάς. Εντάξει, 10. Έχουν σταματήσει να παίζουν άμυνα οι Μίρμιντονς. Οι Gladiators δεν είναι ομάδα που θα το αφήσει. Δε μεσού, τα ανενόκλητα, 4 και 5 μέτρο. Παίρνουν προβάδισμα 6 πόντων με τη στιγμή που ο Βενέτης φωνάζει παρόν. Έτσι από τη γραμμή των 6-75 και κάνει το 16-13. Χριστόπουλος. Πετρόπουλος ευσυλά από όλους. Κοκκίνης. Μπούτας για τρεις για την ισοφάριση. Όχι. Λεσσακά Χριστόπουλος. Έτσος. Η μάρα δεν πήγαν το Παδέρι. Χριστόπουλος έχει το δικό rebound. 18-13. Υπάρχει αδράνεια μετά τον Μιντόν στο αμυντικό κομμάτι και στον τρόπο του μαρκάρου και στον τρόπο που δεν γίνονται τα box out. Λεσσακάς. Μαστοχός. Όταν βλέπετε την Ποκοταλή να μην ακουμπάει παρκέ, είναι το θεατό. 20-13, διαφορά σε 7. Η απάντηση άμεση. Η αρχηρό σημεί. 20-16. Θα πρέπει οι μικροί, ηλικιακά, να βγουν μπροστά, κακά τα ψέματα. Αυτή η τριάδα θα παίξει σημαντικό ρόλο για το τι θα δούμε στη συνέχεια. Διακυρός Πρίτσου, 22-16. Γαβαρίς, αποκλήσει. Πρίτσος, θα έρθει ο Γαβαρίς από πίσω και θα του κλέψει την μπάλα. Στη συνέχεια ο Γαβαρίς θα σοκίσει. Ο Γκαλάς θα μαζέψει. Στον Βενέτη, εκείνος θα διορθώσει μια συνθήκη που πήγε να δημιουργηθεί εις βάρος των Μιρμιντόνς. Πρίτσος. Πίσω από τον Άνω. Συγκρόνης, φωνάζει παρόν. Θα πετύχει το καλάθι. Θα πάρει και το φάουλ. 24-16. Πραγματοποιούν καλό δεύτερο δεκάλεπτο και δίκαια είναι μπροστά με 8. Πάμε σε time out. 3:55 για το τέλος του ημιχρόνου.
λοιπόν, άσχολο στο πολύ. Καλό φαγκά. Θα πετύχει το καλάθι. Πήρε ο Τσιμής. Μπούντας. Καλός Άκας. Πάει μέχρι μέσα. Έτσι με το αριστερό. Κάνει 24-20. Υπάρχει αντίδραση από τους Μύρμιντονς, καθόν τη μένα 4-0. Έχουν μειώσει τώρα στις δύο κατοχές, συγκρόνιζα και μπει στο φάουλ. Με λίγο δυνατόν η αλήθεια. Τσιμής. Μπούτας. Στόπιλος. Μαλάς. Μανός. Στόπιλος για δύο. Άλλο ένα ανενόχλητο σουτάκι από τα 4 μέτρα. Πολύ ωραία στο γάμαρι. Θα κοπεί ψηλά καθαρά. Νομίζω αν έχει γίνει φάουλ, θα γίνει χαμηλά ή από κάποιον άλλο. Να δούμε. Στο μισηχρόνι δίνεται καταρχήν, όχι στο Χριστόπουλο. Μην
λοιπόν, αστοχός. Πάρουν την μπάλα και πάλι στα χέρια τους. Μπούτας. Το καλάθι δεν θα έρθει. Νομίζω η μπάλα πιένει εκτός από τον Χριστόπουλο. Έτσι ακριβώς είναι. Κρίτσος για τρεις. Ήταν τυχερή τώρα το Εμίλμητος. Ήταν στα πάρει το φάουλ. Για να δούμε τώρα, οι δεύτεροι έχουν δώσει απλό φάουλ. Αντιαθλητικό. Μάλιστα. Στον Πετρόπουλο, μάλιστα. Εδώ στα Μελίσια. Oh!
ατάλεγκο στα Μελίσια. 30-27 23 η Gladiators, Πρίτσος. Συγχρόνης. Πιέζεται από τον Τζιμί. Χριστόπουλος. Κάτι πρέπει να γίνει με το μαρκάρισμα των ψηλών των Gladiators, γιατί στην πλειονότητά του σουτάρου χωρίς ούτε καν χέρι πάνω στο σουτ, κάνοντας εύκολη τη δουλειά των παικτών των Οράνι. Συνήθως θα πάει μέχρι μέσα, 32-29, θα πρέπει οι μικροί να ανεβάσουν κατακόρυφα την απόδοσή τους. Είναι μεγάλη ευκαιρία απόψε για τους Μυρμιντόνς, διότι αντιμετωπίζουν τους Gladiators με σημαντικές απουσίες. Ο Πρίτσος ευστοχή, 34-29. Οι Οράνι δίνουν χαρακτήρα στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, όντας θέση οδηγού στην πλειονότητα του παιχνιδιού. Καλός Σάκας. 34-32. Τι κάνει το σταυρό του. Είναι το πρώτο του στο παιχνίδι. Συγχρόνης. Στον Πουλός. Δεν θα έρθει. Συγχρόνης για τρεις για την απάντηση. Ούτε. Λοιπόν, μεγάλη για τους Μύρμιντονς, ακόμα και να περάσουν μπροστά μπορούν. Βενέτης για δύο μέσα. Το παιχνίδι στην απόλυτη συνοδεία. 34 όλα. Νάνος. Χριστόπουλος. Γαβάρης. Καλός Σάκας. Μπούτας και αυτός για τρεις. Είναι κακό. Προβάδισμα. Όχι. Με συγχρόνι στο rebound. Πιάσαν ευκαιρία να περάσουν εκείνοι σε θέση οδηγού. Νάνος. Με συγχρόνι. Κούτσος. Θα πάρει το φάλο το Βενέντι. Βάζει και πάλι μπροστά τους Gladiators. Έτσι από τη γραμμή των 6 και 75, ευστοχή σε τρίποντο.
Το παιχνίδι έχει μια άγρια ομορφιά, είναι ξεκάθαρο αυτό. Θα δοθεί μια μεγάλη μάχη για το ποια ομάδα θα κάνει το 1-0. Γκάβαρης. Με θύμα να μισώ. Αστοχή και στη μία και μοναδική βολή που είχε στην διάθεσή του. Αστοχής Καβαρής. Αστοχή καθαρά το μισοκρόνι. Τώρα πάνω στη φάση πρέπει να βρει και ο Γκάβαρης τον Μισυγχρόνη στην προσπάθεια του να τελειώσει τη φάση. Νομίζω ότι αργά ή γρήγορα ο Κωνσταντίνος θα έχει στρέψει. Το ελάχιστο δυνατό, το φάουλ και θα έχει δικαίωμα για 2. 3 και 7 με το σκορ στο 39-36. Πιέζουν οι Μίλμιντονς ώστε να πάρουν εκείνη τον έλεγχο, αλλά οι Gladiators μέχρι στιγμής βρίσκουν πάντα τρόπο να κρατούν εκείνη το προβάδισμα. Ο Βενέτης το ίδιο. Φορά στους δύο. Η μπάλα και πάλι για τους Οράνι. Τρίτος. Εξαιρετική εμφάνιση. Επιχαίνει ακόμα ένα σπουδαίο καλάθι. Αυτή τη φορά με φλότερ. Είναι το δεύτερο του. Σε στιγμή που η μπάλα καίει. Ούτε ήταν καλό. Αλλά απλά κάνει τα δικά της η Στεφάνη. 41-37. Κοιτάξτε τι εμφάνιση πραγματοποιεί ο Νάνος στο κλειστό των Βορείων Προαστίων. Νομίζω ότι όταν θα δει ο Πρίτσος αυτά, ένα χαμόγελο ζωγραφισμένο θα εμφανιστεί στο πρόσωπό του. Είναι ξεκάθαρο.
Παίζει και για τον Τζακίρι απόψε. 44-37. Εμείς περιμένει στη γωνία. Ο Γκαβάρης θέλησε να τελειώσει, δεν το έκανε, μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Καλά και φάουλ, ναι, θα μετρήσει, αυτό λένε η ρεφ. 46-37. Πατάνε το πόδι στον γκάζι, δημιουργούν διαφορά 9 ποντών. Στα ύστερα, στα πολύ ύστερα του τρίτου δεκαλεπτού. Με σκοπό να μπουν με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο τέταρτο, στο φινάλε. Μπούτας, κάνει το λάθος. Στο Παταλίδη στα πόδια θα το κάνει. Θα μπορούσε να έχει τελειώσει τώρα εδώ. Τον απέφυγε με εκπληκτική ραχαία τρίπλα. Παρακολουθούμε σπουδαίο παιχνίδι. Πάμε σε μια μικρή διακοπή και θα επανέλθουμε με το τελευταίο τέταρτο δεκάλεπτο εδώ στα Μελίσια. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι θα δούμε. Για τους Gladiators. Η Συγχρόνης Γαλάς Φίτσος για τρεις. Η Συγχρόνης ένα μεγάλο επιθετικό rebound και θα κερδίσει το foul. Καλά για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Καλό Σαγκάς. Ούτα θα πάει μέχρι μέσα. 49-43. Με τον καλό Σάκα απέναντι του δεν θα το κερδίσει. Μενέτης που αν είναι δυνατό. Θα έρθει. Θα τα βάζει μπροστά. Θα δεχίσει πίσω. 51-43.
Κουβάς. Ο Καβάρης. Πασοχή. Βάλαξε τη γραμμή των 6.75, μισή χρόνης. Νάνος. Θα μπορούσε να κατελειώσει τη φάση. Εξ αρχής. Καλάς. Δεν θα μπορούσε να τελειώσει και τη φάση. Πήρε το φάου. Πάμε σε time out. Την μπάλα στη γωνία. Σιδερό. Είναι και 50. Κάνος ο οποίος τη στιγμή που έπρεπε μίλησε. Σε τριών πόντων από το μισοχρόνι, 57-43, η διαφορά στους 14. Σπουδαίοι Gladiators. Καλός Σάγκας. Λουτάς. Ρίτσος. Ρίτσος για να τελειώσει το παιχνίδι. Αν έπαινε αυτό. Πάει το φάου. Γραβάρης. Να το σπάσα. Συγχρόνη και νομίζω το χασε. Μάλιστα. Άρα Κωνσταντίνε. Εντάξει, όλα μπαίνουν, όλα κάνουν, ε. Στο μπάσκετ είναι γνωστό αυτό.
συμβούνται στις κάλυτες οικογενείς, κάτι ανάλογο. Βενέτης σκυλιάζει για να κλέψει και τα καταφέρνει. Τσιμής θα πάρει το τρίποντο, πρέπει να μπει. Όλο και πιο κοντά στο 1-0 η ελλιπής Gladiators. Καλώς Άγκας. Τσιμής. Καλώς Άγκας. Για τρεις. Καλά στο rebound, όσο δεν σκοράρουν, σταμάτησαν από το 39-37 και ύστερα. Έχουνε παιδίκι μόλις 6 πόντους και νομίζω ότι ο Πρίτσος μόλις έδωσε τέλος στο παιχνίδι. 60-43. Θα κάνουν το 1-0 και το Σάββατο θα πάνε να τελειώσουν τη σειρά. Γκαβάρης. Το λάθος. Ρίτσος. Σαράντα τρία, πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Μητρόπουλος άστεψε. Μητρόπουλος και πάλι με την μπάλα. Στον καλά. Καλός ο Αγκάς, δεν ήταν καλός ο Δημήτρης απόψε και το ξέρει και ο ίδιος. Παίρνει τα τελευταία 2 λεπτά. Κανός Γαλάς Ανενόπλητος. Μπαλαγιά τους Μιμιντόνς. Το παιχνίδι έχει τελειώσει. Τρόπουλος. Μπάλα στο σίδερο. Ένα παιχνίδι κλειστό εξελίσσεται σε 3 από τον Gladiators. 64-45 θα μειώσουν τώρα.
47-45 θα είναι το τελικό σκορ. Οι Gladiators έκαναν το 1-0 πανάξια, θριάβευσαν. Το επόμενο ραντεβού το Σάββατο για να μάθουμε αν η σειρά θα τελειώσει, αν θα πάμε σε τρίτο παιχνίδι. Γεια χαρά σε όλους.